και να ολοκληρώσουμε τα ερωτηματικά μας, όσο μπορούμε να το ολοκληρώσουμε, σε αυτούς τους δύο αρρώστους, με το αν χρειάζεται υποστηρικτική θεραπεία ο σκελετός. Έχουν μεταστατική νόσο, ο ένας, ξαναθυμίζω, στη σπονδυλική στήλη, ο άλλος έχει στις πλευρές και στα λαγόνια. Άρα έχουμε πρόβλημα στο σκελετό και θα πάρουν θεραπεία και οι δύο, άμεσα ο ένας καθυστερημένα, ίσως ο άλλος, ορμονική θεραπεία που πάλι είπαμε χτες ότι θα προκαλέσει πιθανά κάποια προβλήματα στο σκελετό. Επομένως, σε αυτή τη δεδομένη στιγμή είπαμε κάποια πράγματα. Ποιοι από εσάς θα συστήσουν κάποια, οποιαδήποτε, και θα πούμε ποια θεραπεία, στον άρρωστο αυτόν που θα του κάνετε κάποιο χειρισμό. Αν μου επιτρέψεις, ναι, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Ναι, γιατί όχι. Δηλαδή, να είναι η δεύτερη ερώτηση αυτή. Η πρώτη ερώτηση είναι ποιοι από εσάς πιστεύετε ότι ο σκελετός χρειάζεται υποστηρικτική θεραπεία σε αυτούς τους αρρώστους. Οκ. Okay. Mm-hmm. Ποιοι από εσάς δίνεται υποστηρικτική θεραπεία στα δύο σενάρια. Μπράβο. Και στα δύο. Και στα δύο, ναι. Οκ. Okay. Μάλιστα. Okay. Και το τι εννοούμε λέγοντας υποστηρικτική θεραπεία εγώ τώρα. Εγώ δίνω. Ναι, σωστά. Αυτό. Γιατί είναι αυτό, εκείνο το οποίο. Γιατί θα έπρεπε όλοι να σηκώσουμε αφού τα είπατε, χέρια. Είπατε χτες, ναι, κύριε Σπολαρίκο, ότι. Ο κ. Μητρόπουλος έχει ότι, απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε όλοι να σηκώσουμε, γιατί θα βάλουμε τον άρρωστό μας να τρέξει, να χάσει βάρος, να ασκηθεί. Αυτό είναι υποστηρικτική θεραπεία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και τα guidelines στην αλλαγή του lifestyle και στην άσκηση δίνουν. Και πρέπει να δίνουμε πολύ σημασία. Και πρέπει να δίνουν πολύ σημασία. Επίσης στη βιταμίνη D, ας πούμε, πώς το λένε, είναι και στο ασβέστιο. Δίνουν συμπληρώματα ασβεστίου. Δίνουν σημασία και ίσως είναι τα μόνα, κατά την προσωπική μου γνώμη, για αυτούς τους δύο αρρώστους. Είναι αρκετά μπερδεμένα. Όπου γίνεται το αντίθετο, γιατί όλο το περιβάλλον του λέει μη τυχόν και να είσαι. Ναι, 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 όπου ναι, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Μην κουράζεσαι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας πάρα πολύ σημαντικά. Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και της Αμερικανικής όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν εστιαστεί στην αλλαγή του lifestyle. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο. Και ακόμα εκεί είναι. Για να και εκεί είναι. Έχουμε κάτι καινούριο όμως τα τελευταία χρόνια, κύριε Σπολαρίκο. Να ρωτήσω πριν να πω εγώ τα καινούργια, γιατί πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και εγώ έμαθα ορισμένα πράγματα διαβάζοντάς τα, γιατί στο μυαλό μου είχαν καθίσει τι πήρε έγκριση από το FDA. Μάλιστα. Okay, άρα το χρησιμοποιώ ή δεν το χρησιμοποιώ και θα σας το εξηγήσω αμέσως μετά. Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι. Τα έχει πολύ πρόσφατα ο Μανώλης, πολύ πρόσφατα και τα ξέρει αρκετά καλά. Θα δίναμε. Αρκετά καλά. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει πολύ καλά. Αλίμονο. Αρκετά καλά. Πολύ καλά τα μαθαίνει από εδώ και πέρα. Πολύ καλά, ποιος τα ξέρει, κύριε καθηγητά. Μην αργείτε, γιατί έχουμε. Θα δίναμε διφοσφωνικά σε αυτούς τους αρρώστους. Θα τα δίναμε. Βάσει των guidelines πάντως, σε οποιαδήποτε οστική μετάσταση, υπάρχει ένδειξη να δώσουμε διφοσφωνικά με ασβέστιο και βιταμίνη D. Διφοσφωνικά και ασβέστιο και βιταμίνη D. Με βάση τα guidelines. Ναι. Θα σας διαψεύσω σε αυτό το πράγμα. Και όμως δεν, δεν είναι, υπάρχουν σε κανένα. Δεν υπάρχουν στα guidelines. Άσχετα εάν οι μισοί ουρολόγοι της Ελλάδας, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, συνταγογραφούσαν και χρησιμοποιούσαν διφοσφωνικά από την πρώτη στιγμή που θα πάταγε το πόδι του κάποιος άρρωστος με μεταστατική οστική νόσο, αυτό το πράγμα ήταν εκτός ενδείξεων, εκτός οποιασδήποτε σύστασης. Και είναι. Και συνεχίζουν να είναι για τα διφοσφωνικά. Τα διφοσφωνικά αυτή τη δεδομένη στιγμή ακόμη δεν έχουν πάρει έγκριση για χορήγηση, για πρόληψη οστικών συμβαμάτων σε μεταστατική νόσο. Τα είπε όλα ο κ. Μητρόπουλος και... Να το ξαναπούμε. Τα διφοσφωνικά δεν έχουν έγκριση για... Και τα μονοκλωνικά την... αντισώματα, για να συμπληρώσω, γιατί δεν έχουν έγκριση για εκεί πρόληψη. Είναι μια... Δύο λεπτούλια. Εκεί είναι λίγο διαφοροποιημένα τα πράγματα. Είναι, αλλά έχουν ακόμα... πάρει έγκριση για χορήγηση, αλλά θα ήθελα να το πάμε λίγο πιο ομαλά σε αυτό το πράγμα. Και πέρα και από το τι έχει έγκριση ή δεν έχει έγκριση, αλλά να δούμε το επιστημονικό υπόβαθρο για αυτή την ιστορία. Έτσι, για τα διφοσφωνικά... Θα γίνω κακός με την αντίστοιχη εταιρεία, αλλά δεν έχει σημασία. Το ζωμετά, λοιπόν, κάποια δεδομένη στιγμή είχε μπει ως το βουτυράκι πάνω στη φρυγανιά για το πρωινό. Δεν υπήρχε άρρωστος ο οποίος
Μιλάμε για μια ακριβή ιστορία και με κάποιες παρενέργειες. Δεν είναι λοιπόν ότι και η έγκριση την οποία είχε το ΖΟΜΕΤΑ ήταν για την αντιμετώπιση του πόνου σε ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη. Τελεία παύλα. Αυτή είναι και η ένδειξη την οποία έχει ακόμα μέσα στα guidelines. Προστέθηκε απλά και μόνο και για την πρόληψη των οστικών συμβαμάτων σε αρρώστους με ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη. Όλες οι μελέτες οι οποίες γίνανε με τα φάρμακα, είτε τον Denosumab, είτε με το ζωμετά μέχρι τώρα, και με κάποια άλλα διφοσφονικά, αλλά τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει για να μας ενδιαφέρουν και να τα ξέρουμε και για την καθημερινότητά μας, γίνανε σε αρρώστους με ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη. Ο λόγος, εύκολα και γρήγορα αποτελέσματα. Να είμαστε σωστοί. Διότι από εκεί και μετά, για να έχεις αποτελέσματα σε αρρώστους με ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη, θα πρέπει να έχεις χρόνια και χρόνια να τους παρακολουθείς. Άρα λοιπόν και να έχεις ένα αριθμό αρρώστων στα δύο arms, τα οποία να είναι τεράστιος. Δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες. Δεν συνέφερε τις εταιρείες να τις κάνουν. Άρα λοιπόν, ανάγουμε τα συμπεράσματα από τον ορμονοάντοχο καρκίνο για τη χρήση τους στον ορμονοευαίσθητο. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί έχουμε μπερδευτεί όλοι. Γιατί, Προσέξτε, μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Και επειδή δεν έχει ανταγωνιστεί η Amgen με το Denosumab, αυτή τη στιγμή σου λέει τι. Στην Ελλάδα δεν έχει πάρει ακόμα, νομίζω, έγκριση κυκλοφορίας για το μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Έχει πάρει για τον μη μεταστατικό υποορμονικό αποκλεισμό. Θα το δείξω. Έτσι, αυτό. Το είναι τα μόνα τη στοιχεία που έχουμε. Είναι τα μόνα στοιχεία που έχουμε. Και στην Αμερική, στο FDA, το Denosumab, που είναι το μονοκλονικό αντίσωμα, έχει πάρει έγκριση μόνο για τον ευνουνοάντοχο. Δεν έχει πάρει έγκριση. Όχι. Όχι. Πήρανε έγκριση, και εδώ είναι το περίεργο και το παράξενο, για τον προχωρημένο καρκίνο με αυτή την έννοια. Advanced prostate cancer, χωρίς καμία περαιτέρω ανάλυση του τι σημαίνει advanced prostate cancer, παρουσιάζοντας στοιχεία από μελέτη σε ορμονοάντοχο. Να δούμε λοιπόν. Ορισμένες διαφάνειες που θέλουμε τι να γίνεται για αυτή την ιστορία. Στην ιστορία, ναι. Αυτό που θέλουμε, ξέρουμε τώρα ότι σχεδόν όλοι οι άρρωστοι με το που θα έρθουν, οι καρκινοπαθείς, δηλαδή με μεταστατικό σε του προστάτη, από μόνοι τους και ίσως και από την όσο έχουν κάποια βαθμό οστικής απώλειας, απώλειας οστικής μάζας. Σίγουρα όταν θα μπουν στον ανδρογονικό αποκλεισμό, σίγουρα εκεί μακροχρόνιο, όσο περισσότερο χρόνο καθίσουν, όλοι το ξέρετε ότι θα έχουν απώλεια οστικής μάζας. Και στην ουσία, το τελευταίο ξεχάστε το, οι άρρωστοί μας έχουν ήδη μεταστάσεις. Είναι η πρόληψη των επιπλοκών που σχετίζονται με τον σκελετό. Αυτή η διαφάνεια δείχνει από την μελέτη στο New England Journal of Medicine ότι οι άρρωστοι οι οποίοι θα μπουν στον ανδρογονικό αποκλεισμό θα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου στα 4 χρόνια, παρακολούθησης οστικών καταγμάτων. Τα περνάω γρήγορα γιατί το έχουμε συζητήσει. Και αυτό είναι το μονοκλονικό αντίσωμα, το Denosumab, το οποίο όμως η μελέτη αυτή δεν είναι για τους αρρώστους που μιλάμε εμείς. Απλώς είναι αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος προηγουμένως, ότι πήραμε αυτά τα αποτελέσματα και τώρα θέλουμε να τα εφαρμόσουμε σε όλους. Αυτή η μελέτη που στην ουσία έχει γίνει σε μη μεταστατικούς άντρογεν ναΐβ αρρώστους, τι έδειξε λοιπόν? Έδειξε ότι η πιθανότητα να αυξηθεί η οστική μάζα, η οστική πυκνότητα δηλαδή στους αρρώστους που το παίρνουν, είναι μεγαλύτερη. Δεύτερον, η πιθανότητα, και αυτό θα πει κανένας, όχι, αυξήθηκε η οστική πυκνότητα, αλλά κλινικά πώς μεταφράζεται, σε αυτούς τους αρρώστους, τους μη μεταστατικούς, έχει δειχτεί ότι σε βάθος χρόνου στους 36 μήνες, οι άρρωστοι αυτοί είχαν μικρότερο ποσοστό καταγμάτων σε σύγκριση με το πλασέμπο. Και νομίζω ότι από εκεί το πήρανε και στην ουσία το εφαρμόσανε πήρανε έγκριση. Και ειλικρινά, εγώ το ήξερα, είμαι με την εντύπωση ότι πήραν έγκριση μόνο για τον castrate resistant. Όσον αφορά το ζωοειδρονικό οξύ, που με ρώτησε ένα συνάδελφο χτες, γιατί δεν δίνουμε ζωοειδρονικό οξύ σε αυτούς τους αρρώστους, οι μελέτες δεν δείχνουν να έχει μεγάλη ωφέλεια, για να είμαστε ειλικρινείς. Και γι' αυτό το λόγο έκλεισε πρόημα και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Είχε ξεκινήσει, έτσι, το ζωμετά, είχε ξεκινήσει μια κλινική μελέτη σε αρρώστους με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη που δεν είχαν πάρει ποτέ ορμονοθεραπεία. Για να δει κανείς εάν μπορεί να επιδράσει και σε κάποιο βαθμό στην μεταστατική νόσο αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή να έχουν καλύτερη πορεία αυτοί που θα πάρουν ζωμετά μαζί με ορμονικό αποκλεισμό αυτής εξ αρχής.
ήταν η μελέτη Ζέους, περίφημη, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και σταμάτησε. Μια αντίστοιχη μελέτη, έχω πρόσβαση από την Αμερική στα στοιχεία αυτά, που γίνεται με τον Denosumab, δίνει προβάδισμα στους αρρώστους που πήραν Denosumab. Δηλαδή πάνε καλύτερα και στην εξέλιξη της ίδιας της νόσου. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο ανακοινώθηκε σαν ανακοίνωση. Έτσι, δεν είναι μόνο ένα κομματάκι της μελέτης το οποίο περιμένει να ολοκληρωθεί και θα περιμένει αρκετά πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά εκεί πάνε τα πράγματα, γιατί φαίνεται ότι ένας υγιέστερος σκελετός, εκεί είναι η όλη ουσία, αν θέλει κανείς να το βάλει στην επιστημονική του βάση. Φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο θα πάει να εγκατασταθεί το καρκινικό κύτταρο της μετάστασης πάνω στο σκελετό, εάν είναι σε σκελετό που δεν είναι στα καλά του, θα είναι πιο εύκολη η εγκατάστασή του και ο πολλαπλασιασμός του, σε σχέση με έναν πολύ πιο γερό σκελετό, πιο υγιή σκελετό. Γιατί ουσιαστικά, και αυτό είναι μια πάλι δουλειά που την είχε αρχίσει ο Χριστόφορος ο λογοθέτης πάρα πολύ παλιά, τώρα πάμε να κλείσουμε 20 ετία σε λίγο, στο MD Anderson, που είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα καρκινικά προστατικά κύτταρα όταν βρεθούν στο περιβάλλον του σκελετού. Είναι άλλο πράγμα από εκείνα τα οποία θα πάνε να κάνουν την τοπική πρόοδο της νόσου ή θα πάνε να κάνουν τις μεταστάσεις του λεμφαδένες. Είναι αυτού του είδους η θεωριακή αντίληψη. Και απλά για να μην αδικήσω το ζωολοδρονικό οξύ, επειδή τρέχει μελέτη που είναι ακόμα στο recruitment στην Αμερική, που θα συγκρίνει σε αυτούς τους δύο αρρώστους την σύγκριση με το ζωολοδρονικό οξύ με το Denosumab, ίσως εκεί έχουμε αποτελέσματα σε αυτό που με ρωτήσατε χθες το βράδυ. Τώρα, τα διφοσωνικά και οι κλωδρονάτοι, το κλωδρονέιντ για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρω πώς θα τα λέμε ελληνικά, είναι η πρώτης γενιάς διφοσωνικό, αλλά υπάρχουν μελέτες πάνω στους αρρώστους μας. Αυτή δεν είναι στον αρρωστό μας, απλώς για να το συγκρίνουμε θέλω, μη μεταστατική και χωρίς ορμονοθεραπεία. Και κοιτάξτε τώρα η μελέτη PR05, η οποία έρχεται στην ουσία από την Αγγλία και το MRC. Είναι από εκεί κατευθυνόμενη, η οποία είναι, ξεχάστε τον πίνακα, η οποία είναι σε bone metastatic patient, σε αδρογονοθεραπεία, και αυτή ταιριάζει στους αρρώστους που έχουμε τους δύο εμείς. Τι έδειξε λοιπόν αυτή η μελέτη? Κοιτάξτε η κλωδρονάτη, στους αρρώστους αυτούς τους δικούς μας έδειξε συνολική επιβίωση καλύτερη, έδειξε θάνατο μικρότερο και έδειξε, σε σύγκριση πάντα με όταν το δώσαμε, προσέξτε για να μην μπερδευτείτε, με τους προηγούμενους αρρώστους, γιατί αυτό υπάρχει, είναι σημαντικό, και τα συμπτώματα, δηλαδή τα συμβάματα, τα σχετικά με τον σκελετό ήταν λιγότερα. Θα πει κανένας, αφού έχω αυτό, γιατί, και αφού έχω μάλιστα σε αυτούς τους αρρώστους έχω και ένα overall survival στατιστικά σημαντικό, γιατί να μην το κάνω ρουτίνα? Γιατί θα σας δείξω τα guidelines που λένε ότι ναι, θεωρητικά θα μπορούσαμε, αλλά γιατί δεν το κάνουμε ρουτίνα. Δεν το κάνουμε ρουτίνα και λυπάμαι, γιατί δεν έχουν βγει οι διαφάνειες που φόρτασα σήμερα το πρωί. Κυρίως λόγω των εμπλοκών. Ξέρει κανένας να μου πει, πέρα από τις οστεονεκρώσεις, πέρα από την νεφρική ανεπάρκεια που κάνει το ζωολοδρονικό οξύ, το Denosumab για παράδειγμα δεν κάνει νεφρική ανεπάρκεια, κάνει υποασβεστιαιμία. Όλα αυτά πείτε ότι τα βολεύουμε, όλα αυτά τα βολεύουμε. Μπορεί κανένας να μου πει πόση είναι η θνητότητα από τα διφοσωνικά και τα μονοκλωνικά αντισώματα σε αυτές τις μελέτες των αρρώστων? Αμιγώς από αυτά τα δύο, από τα φάρμακα. Ξέρει κανένας? Και εγώ νομίζω ότι εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Γιατί ο Διονύσης είπε προηγουμένως, ο κ. Μητρόπουλος είπε προηγουμένως ότι εντάξει, τι θα του δώσω παραπάνω, του δώσω λίγους μήνες? Πώς το μετράω αυτό το πράγμα και γιατί να ζήσει λίγους μήνες? Θα ήταν καλό να το δίνουμε το φάρμακό μας όταν τον ανακουφίζουμε. Ναι, το δέχομαι. Ξέρετε ποια είναι η θνητότητα στις μελέτες? 20-22% είναι πολύ ψηλή για θεραπευτική, και ναι, λυπάμαι που δεν το έχω εδώ. Αλλά να ξαναπούμε όμως ότι αυτά τα νούμερα βγήκανε από, επειδή οι μελέτες γίνανε στους ορμονοάντοχους καρκίνους. Σωστά. Νομίζω πως, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για προφύλαξη του σκελετού στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ορμονοθεραπεία και είναι ορμονοευαίσθητοι.
Και νομίζω πως πραγματικά θα δείξουν και οι μελέτες ότι πέρα από το ότι βοηθάμε το σκελετό, γιατί εγώ θα σας αντιγυρίσω την ιστορία με την ποια είναι η θνητότητα του κατάγματος του ισχύου. Πολύ ωραία ερώτηση. Στους άνδρες είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι στις γυναίκες. Στις γυναίκες η θνητότητα είναι γύρω στο 3%, αν θυμάμαι καλά, στους άντρες γύρω στο 8%. Και παραπάνω. 8%. Εγώ αυτό ξέρω. Αν είναι... Γιατί ο άρρωστος με το μεταστατικό καρκίνο, τον ορμονοευαίσθητο, έχει να ζήσει μπροστά του κατά τεκμήριο. Ναι. Δεν θα πεθάνει αύριο το πρωί. Δεν θα κάνει ορμονοαντοχή αύριο το πρωί και θα πεθάνει σε 6 μήνες κατά μέσον όρο μετά. Έχει να ζήσει. Άρα λοιπόν, αν κάνει ένα κάταγμα του ισχύου αυτός ο άνθρωπος, θα έχει πιθανότητες να πεθάνει πάρα πολύ σημαντικές από άλλη νόσο ή είναι η ίδια νόσος τελικά που θα τον στείλει στον τάφο. Να και απλά και μόνο για λόγους στατιστικούς. Έχουμε λοιπόν, τρία λεπτά τα guidelines, όχι, τελειώνουμε σε πολύ λιγότερο. Τα guidelines λένε λοιπόν ότι όντως οι άρρωστοι αυτοί πρέπει να τους προσέξουμε για το σκελετό τους. Συγχωρέστε με. Αυτή δεν είναι η ομιλία μου. Τέλος πάντων. Τα guidelines λένε για τα διφοσφωνικά ότι μάλλον δεν πολύ χρησιμοποιούνται στους συγκεκριμένους αρρώστους τους οποίους έχουμε δει και δεν χρησιμοποιούνται γιατί παρόλο που είναι μια post-hoc analysis, για την κλωδρονάτη μιλάει κυρίως και όχι για το ζολεδρονικό οξύ. Το ζολεδρονικό οξύ το έχει βγάλει τελείως έξω. Θα πρέπει να δεν έχει κανένα προστατευτικό ρόλο στον καρκίνο του προστάτη και ίσως εκεί να διαφαίνεται μια μικρή, αν θα πάρουμε και άλλα αποτελέσματα, να διαφαίνεται μια μικρή χρησιμότητα. Τώρα όσον αφορά, και δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνει, ίσως είναι η πρώτη, δεν βγαίνουν τα βελάκια που είχα κάνει, κοιτάξτε το lifestyle και το σαρκοπένιο και την παχυσαρκία στέκονται πάρα πολύ καλά. Για το denosumab, κυρίως γράφει κάπου εδώ, δεν χρειάζεται να το δείτε, ότι εξαιτίας των παρενεργειών του δεν έχει μπει σε ευρεία χρήση ευθύς εξ αρχής αυτούς τους αρρώστους. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, με βοήθησε πολύ και θα ήταν καλό να το στείλουμε στο σχολείο. Ένας από τους, ο Αντώνης ο λογοθέτης, θες το βράδυ, μου λέει, κύριε Σχολαρίκο, είδα τις διαφάνειές σας και να σας δώσω και ένα, το τελευταίο τεύχος, είναι το τελευταίο, δεν θυμάμαι, είναι πάντως από τα AUA Update Series του 2012, μου έδωσα να διαβάσω όλο το θέμα, το συγκεκριμένο, και πραγματικά ξεκαθαρίζει εξαιρετικά καλά, πιο καλά από τα guidelines. Διονύση, διόρθωσέ με, τελευταίο σχόλιο κάνω εγώ. Εμένα προσωπικά τα guidelines για τον καρκίνο του προστάτη δεν μου αρέσουν καθόλου. Ούτε εμένα. Δηλαδή δεν με ξεκαθαρίζουν σε τίποτα. Νομίζω ότι έχουν γίνει σε ένα πρόχειρο review. Αυτή την εντύπωση μου δίνει. Δεν ξέρω να σας πω και το παρασκήνιο ήταν. Τώρα πλέον δεν είμαι στο Guidelines Office, αλλά πριν φύγω πέρυσι στις αρχές του έτους, ήταν ο τελευταίος μεγάλος τσακωμός που έγινε εκεί πέρα μέσα. Για την ποιότητα των guidelines για τον καρκίνο του προστάτη. Πολύ μεγάλος τσακωμός. Νομίζω ότι δημιουργούν πολύ μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερη σύγχυση από ότι να λύνουν θέματα. Αυτό αποτελεί την αίσθησή μου. Αλλά είναι ένα μπερδεμένο θέμα έτσι κι αλλιώς ο καρκίνος του προστάτη. Και νομίζω πως το συμπέρασμα από αυτό το κομμάτι αυτής της συνεδρίας, πάλι για άλλη μια φορά, αυτό το συμπέρασμα θα βγει. Νομίζω πως χρειάζεται αρκετά μεγάλη εξατομίκευση στο χειρισμό του κάθε αρρώστου ξεχωριστά. Και μην ξεχνάμε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και γι' αυτό ήταν επίτηδες. Έτσι πολύ εμφανίσει διαφορές, δύο άρρωστοι με την ίδια αρχική ταμπέλα, μεταστατική στα οστά νόσος από καρκίνο του προστάτη, δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Περιμένου.